centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Πανταζή, καλημέρα. Τα είπατε όλα και δεν σου λέει. Πού να φανταζόμασταν ότι θα συζητούμε και τέτοια θέματα, ότι τι άλλο μπορεί να επηρεάσει αυτή την χτυπημένη από ανελαίητα από πολλούς παράγοντες αγορά. Κι όμως, δυστυχώς... Κι όμως. Εντάξει, υπάρχει μια παγωμάρα στον κόσμο. Μιλάω και με άλλους συναδέλφους από χθες, τα ίδια ακούω και από άλλες πόλεις. Ναι. Ακόμα και μεγαλύτερες αγορές από την δικιά μας εδώ. Θέλει υπομονή, θέλει προσοχή. Δεν θέλει πανικό και θέλει και ψυχραιμία. Τουλάχιστον αυτά λένε όλοι αυτοί οι οποίοι είναι ειδικοί πάνω στο αντικείμενο. Επομένως, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα εφαρμόσουμε. Πολλές φορές αυτά που τα λένε αυτά οι ειδικοί και τα λοιπά έχουν ένα σίγουρο ίσως μισθό, μια εξασφάλιση κτλ. Τον ελεύθερο όμως επαγγελματία που αυτή τη στιγμή θα τραβήξει τα ζόρια. Βεβαίως ανακοινώθηκαν και κάποια μέτρα. Δεν ξέρω, θα μας πείτε την άποψή σας. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα τα οποία αφορούν όμως τρεις συγκεκριμένους νομούς, όπου εκεί πράγματι το πρόβλημα με την επέκταση. Λογικά τώρα που έχουμε και το κρούσμα στην Καστοριά, λογικά επαναλαμβάνω, θα επεκταθεί και σε κάποιες περιοχές. Φαντάζομαι που υπάρχουν κρούσματα. Φαντάζομαι. Εντάξει, για να δούμε, θέλει το χρόνο του όλο αυτό το πράγμα. Προφανώς, όπως είπα και προηγουμένως, θέλει υπομονή. Να δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη. Και από εκεί και μετά βλέποντας και κάνοντας. Τώρα, είναι Τετάρτη σήμερα, κύριε Πανταζή. Υποτίθεται είναι η μέρα κατά την οποία κυκλοφορεί ο περισσότερος κόσμος στην αγορά. Υποτίθεται, καλά το μία μέρα μετά το πρώτο επίσημο κρούσμα. Πώς είναι τα πράγματα και τι λέει όσος κόσμος βλέπετε να περπατάει. Και πάντως, τουλάχιστον δεν κυκλοφοράν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται στον χώρο της λαϊκής που... Το πρωί πέρασε 8 και 10. Το πρωί πέρασε 8 και 10. Πολύ άνετα πέρασα από τη λαϊκή. Εντάξει, άρα... Θα πάμε και λαϊκή σε λίγο. Να δούμε αν στην εξέλιξη της ημέρας τα πράγματα καλυτέρευσαν. Εντάξει, ο προβληματισμός υπάρχει έντονος, κύριε Αντσούλη, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι προφανές ότι ακόμα και αν χρειάζεσαι κάτι πλέον με αυτά τα οποία συμβαίνουν και με αυτά τα οποία ακούγονται, δύσκολα το παίρνεις απόφαση να κυκλοφορήσεις. Αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν είναι λίγοι πραγματικά. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ήταν λίγοι. Ναι. Τα προβλήματα θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο αν εξακολουθήσει να υπάρχει το πρόβλημα της διάδοσης του ιού. Νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα η οποία πραγματικά είναι δύσκολη για την αγορά και δεν ξέρω και πώς θα καταλήξει αυτή η δύσκολη κατάσταση. Υπήρχαν δυσκολίες πράγματι, επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Για να δούμε. Για να δούμε. Άρα λοιπόν, βλέπετε συγκριτικά, ας πούμε, για την προηγούμενη Τετάρτη, βλέπετε ότι εδώ κάτι άλλαξε σήμερα, λιγότερα αυτοκίνητα στην μέρα Τετάρτη στην πόλη. Είναι και αυτό ένας δείκτης. Βέβαια, πλησιάζουμε και προς γιορτές. Δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα θα μας επηρεάσει, πόσο θα φτάσει, θα μεγαλώσει πηγαίνοντας και μεγαλώνοντας ίσως ή πολλαπλασιάζοντας τα κρούσματα στην Καστοριά. Εσείς που είστε μέσα στην πιάτσα, κύριε Πανταζή, και ακούγατε τον κόσμο, ο κόσμος πίστευε πραγματικά ότι αργά ή γρήγορα θα ερχόταν και αυτό στον νομό μας? Δεν θα το έλεγα. Είχε πιστέψει δηλαδή ότι θα τη γλιτώσουμε, έτσι? Δεν θα το έλεγα. Βέβαια, εντάξει, ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και ένα προηγούμενο εντός εισαγωγικών με όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην έκθεση Γούνας του Μιλάνου. Ναι. Και με αυτή την. Για τους οποίους όμως πέρασαν οι 14 επικίνδυνες μέρες από την επιστροφή τους και κάπως και πάνω που ησυχάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας προβληματισμός στην αρχή. Όπως λέτε κι εσείς, πέρασε το κρίσιμο χρονικό διάστημα, άρα. Μέσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα δεν ακούστηκε κάτι. Άρα εντάξει, με αυτή τη λογική. Ήρθαν οι Άγιοι Τόποι, ξανανησυχήσαμε. Εντάξει. Και να είμαστε τώρα εδώ. Όπως βλέπετε τώρα, από το πουθενά μπορεί να προκύψει θέμα. Και νομίζω ότι αν ενταθεί αυτή η κατάσταση, φοβάμαι ότι ακόμα και κατά την περίοδο των γιορτών του Πάσχα, που υποτίθεται ότι θα είναι μια καλή περίοδος, μια καλή εβδομάδα, γιατί όντως είναι μια καλή εβδομάδα, ναι. Λιγότερο ή περισσότερο αν θέλετε, φοβάμαι ότι θα υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Και εκεί. Τώρα, επειδή συμμετέχετε, κύριε Πανταζή, και σε ανώτερα όργανα συνδικαλιστικά στον χώρο, στο εμπόριο, πιστεύετε ότι αναλόγως βέβαια και βλέποντας πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, πιστεύετε ότι μπορείτε να ζητήσετε έκτακτα μέτρα και για το εμπόριο? Ξέρω ότι χθες τη συνάντηση η οποία έγινε το απόγευμα έχει διάγγελμα ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν εκεί αναφερθεί κάτι.
Ναι. Ξέρω λοιπόν ότι εχθές τη συνάντηση η οποία έγινε και στη σύσκεψη μάλλον η οποία έγινε στο Υπουργείο Εργασίας με τους συναρμόδιους φορείς κτλ. Ήταν και το δικό μας το τρίτο βάθμιο όργανο, η Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Προφανώς και κατατέθηκαν προτάσεις. Εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, αν θέλετε, σε περιφερειακό επίπεδο 23 Μαρτίου, την μεθεπόμενη Δευτέρα, έχουμε συνεδρίαση στην Ομοσπονδία μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βέρεια. Μέχρι τότε θα δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η κατάσταση και ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, θα κινηθούμε και όπως πρέπει να κινηθούμε, στέλνοντας τις αντίστοιχες προτάσεις, είτε στα Υπουργεία, είτε στην Περιφέρεια, είτε σε τοπικό επίπεδο στους Δήμους. Ωραία. Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Αντζούλη, καλημέρα. Σας ημέρα. Και ας ελπίσουμε ότι... να φύγει γρήγορα αυτό από πάνω μας, να αφοσιωθούμε στη δουλειά του καθένας. Δεν θα έχουμε παρατράγουδα εντός εκτός εισαγωγικών και επομένως και αυτό πολύ βασικό, όλη αυτή η κατάσταση περνώντας και φεύγοντας θα είναι ίσως μια ανάμνηση η οποία θα είναι. Ωραία. Αν και πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παταζή. Καλημέρα. Θα δημιουργηθούν καλημέρα, προβλήματα. Καλημέρα. Αυτό εκτιμάει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.